Οκ. Ξεκινάει η εγγραφή. And here we go. Λοιπόν, το θέμα του webinar το ξέρετε. Έχει να κάνει με τον ρόλο των γυναικών στην εξέλιξη των υπολογιστών. Όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια βασική παρανόηση ότι οι υπολογιστές είναι boys club, σε ένα σημείο, σημαντικό σημείο ισχύει να το συζητήσουμε. Σε όσους δεν με ξέρετε, είμαι ο Αλέξανδρος Κοφτερός, είμαι δάσκαλος στο Δημοτικό του Αποστόλου Λουκάς στη Λευκοσία και είμαι ένας από τους δύο ιδρυτές του Κυπριακού Μουσείου Υπολογιστών μαζί με τον παιδικό φίλο Νικόλα Χτενά. Επίσης, είμαι μέλος της ομάδας εκπαιδευτικών μάθησης και σήμερα διοργανώνουμε και σε συνεργασία με το Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής. Και πρέπει να ευχαριστήσουμε επίσης το IT Cyprus Branch, Cyprus Local Network, για τη συνεχή του στήριξη. Τώρα, τα περιεχόμενα μας. Να αναφέρουμε απλά για τα μουσεία υπολογιστών που έχουμε. Μετά να δούμε μια ιστορική διαδρομή που τον άβαγα στο iPhone, να εξηγήσουμε γιατί. Και στο τέλος να δείξουμε το εκπαιδευτικό υλικό. Πρώτα απ' όλα να σας πούμε ότι όντως έχουμε μουσείο υπολογιστών στην Κύπρο. Τούτη είναι η προηγούμενη έκδοση του στην κρατική έκθεση. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι να ανοίξουμε το νέο μας χώρο, οπότε ευελπιστούμε να αμέσως πραγματοποιήσουμε τις πρώτες οργανωμένες επισκέψεις. Η φωτογραφία που βλέπετε εδώ είναι το Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής, βρίσκεται στην Αθήνα, στο Μοσχάτο. Είναι ένας χώρος πολλά μεγάλος, ακόμα δεν καταφέραμε να τον επισκεφτούμε, αλλά έχουμε συνεργασία με τον Γιώργο Τσεχούραν, έναν από τους υπεύθυνους του μουσείου. Θα ανταλλάσσουμε συχνά ιδέες. Τώρα, να κάνουμε ένα ταξίδι στον χρόνο, να πάμε πίσω στο 2200 π.Χ. στη Μεσοποταμία. Στις πρώτες προσπάθειες του ανθρώπου να δημιουργήσει μηχανήματα για να μπορεί να κάνει υπολογισμούς. Και πρώτη δημιουργία είναι ο άβακας, το γνωστό αριθμητήρι που έχουμε ακόμα και σήμερα, δηλαδή έχουμε μια έκδοση του. Και βέβαια δημιουργήθηκαν και αρκετές άλλες, ο κινέζικος άβακας, ο ρωμαϊκός άβακας. Μέχρι σήμερα ακόμα χρησιμοποιείται. Ήταν η πρώτη προσπάθεια του ανθρώπου να κάνει υπολογιστή, δηλαδή να κάνει μια μηχανή που να μπορεί να κάνει υπολογισμούς. Αν προχωρήσουμε παρακάτω στο 276 π.Χ., συναντούμε τον Ερατοσθένη που κατάφερε να υπολογίσει την ακτίνα της γης ανάμεσα σε άλλα και φυσικά να δημιουργήσει ο λεγόμενο κόσκινο του Ερατοσθένη για να μπορούμε εύκολα να βρίσκουμε πρώτους αριθμούς. Θα σας δείξουμε ένα διαδραστικό παιχνίδι αργότερα. Το 150 π.Χ., μια άλλη σημαντική ιστορική στιγμή, ευηθίστηκε ένα πλοίο το οποίο είχε ένα πολύ σημαντικό μυστικό. Θα δούμε ένα σύντομο βίντεο. Thank you.
Βασικά, ο μηχανισμός των αντικυθύρων ήταν ένας πολλά πολύπλοκος μηχανισμός με τον οποίο μπορούσαν να προβλέπουν τις φάσεις της σελήνης και διάφορα άλλα φαινόμενα που σχετίζονται με τις κινήσεις της σελήνης γύρω από τη Γη. Είναι τόσο πολύπλοκος ο μηχανισμός που σχετικά πρόσφατα καταφέραν να δημιουργήσουν έναν αντίγραφο του το οποίο να μπορεί να δουλεύει. Αρχικά νομίζαμε ότι απλά ήταν έναν πέτρωμα και μόλις τα τελευταία 15 χρόνια καταφέραν με σύγχρονα μηχανήματα να δουν την λογική του. Ένα εξαιρετικός αρχαίος υπολογιστής. Ένας άλλος σημαντικός σταθμός που δεν ξεκινά το ταξίδι μας και αναφορές στις γυναίκες, γιατί ως τώρα, εξαιρέσει το Εραστένη, δεν έχουμε ιδέα και δημιούργησαν τα προηγούμενα. Πάμε όμως το 370 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου να δούμε μια πολλά σημαντική μαθηματικό. In the city of Alexandria in 415 CE, the bishop and the governor were in a fight. It started with a disagreement over the behavior of a militia of monks and ended with an accusation of witchcraft leveled against one of the most powerful figures in the city. Hypatia of Alexandria was a prominent mathematician, philosopher, and advisor to the city's leaders. In the centuries since she lived, the details of her life have been the subject of much dispute and have taken on an almost mythical status. But while none of Hypatia's own writings survive, her contemporaries and students' accounts of her work and life paint a picture of the qualities that made her renowned as a scholar, beloved as a teacher, and ultimately led to her downfall. Hypatia was born around 355 in Alexandria, then part of the Egyptian province of the Eastern Roman Empire, and an intellectual center. Her father, Theon, was an accomplished Greek mathematician and astronomer. Her mother is unknown. Hypatia was likely an only child, and Theon educated her himself. By adulthood, she had surpassed her father in both mathematics and philosophy, becoming the city's foremost scholar and taking over his position at the head of the Platonic school, similar to a modern university. She refined scientific instruments, wrote math textbooks, and developed a more efficient method of long division. But perhaps her most significant contributions to intellectual life in Alexandria came through her teaching. The philosophy Hypatia taught drew from the legacy of Plato and Aristotle, as well as the mystical philosopher Plotinus and the mathematician Pythagoras. The convergence of these influences merged to form a school called Neoplatonism. For the Neoplatonists, mathematics had a spiritual aspect, divided among the four branches of arithmetic, geometry, astronomy, and music. These subjects were not studied merely for the sake of curiosity or practical utility, but because they authenticated the belief that numbers were the sacred language of the universe. In the repeated patterns of algebraic formulas and geometric shapes, the orbits of the planets, and the harmonious intervals of musical tones, the Neoplatonists saw a rational cosmic force at work. Students delved into this ordered mathematical world to achieve higher unity with this force, known as the One. While Hypatia was considered pagan, a term for a traditional Roman belief before Christianity, she worshipped no particular deity or deities, and her ideas could be applied alongside multiple religious viewpoints. Jewish and Christian, as well as pagan students, traveled from the farthest reaches of the empire to study with her. The nonpartisan environment Hypatia fostered, where all students could feel comfortable, was especially remarkable given the religious and political turmoil that was fracturing the city of Alexandria at the time. Βασικά, δυστυχώς η πατία είχε ένα άσχημο τέλος. Εισηγούμε, αν θέλετε να δείτε την ταινία Αναγορά, όπου περιγράφει την ζωή της πατίας. Όμως, να σταθούμε σε ένα σημείο, κάτι πολλά συνηθιστό για την εποχή της. Η πατία ήταν, κατά κάποιον τρόπο, πρίτανης ενός αρχαίου πανεπιστημίου. Και συνδύασε τη φιλοσοφία με τα μαθηματικά και την αστρονομία με έναν μοναδικό τρόπο. Κατάφερε να βελτιώσει αστρολογό, κατάφερε να δημιουργήσει μουσικά όργανα και κατάφερε να δημιουργήσει και αλγόριθμο για την διαίρεση.
πολλά σημαντική συμβολή, ειδικά στον τομέα του μαθηματικού. Γιατί θυμίζω, υπολογιστές έχουν να κάνουν με μαθηματικά. Έχουμε πολλά χρόνια μετά, πάνε στο 17ο αιώνα, όπου έχουμε τον Napier, έναν Άγγλο, ο οποίος ιδανίστηκε ένα σύστημα των ειδών για να μπορεί να εκτελεί πολλαπλασιασμούς. Να πω ότι τούτον χρησιμοποιούνται μέχρι και πριν 100 χρόνια τα λεγόμενα κόκκαλα του Napier. Είναι ράβδι, κάθε ράβδο στην κορυφή του έχει και έναν αριθμό και στην ουσία οι αριθμοί στο κάτω μέρος είναι τα γινόμενα, ο πίνακας του 4, το 5, του 6. Όταν τοποθετούνται δίπλα-δίπλα, μπορούν πολλά εύκολα να βγάλουν τα γινόμενα των αριθμών. Έτσι ήταν ένα απλό σύστημα για να μπορούν να υπολογίζουν γινόμενα. Μια άλλη προσπάθεια που τον Πασκάλ, ένα σπουδαίο μαθηματικό, ήταν η λεγόμενη Πασκαλίνα. Ήταν ένα μηχάνημα το οποίο είχε μέσα γρανάζια και μπορούσε ανάλογα με το πώς περιστρέφει τα γρανάζια να εκτελέσει μαθηματικές πράξεις. Άρα έχουμε ακόμα έναν πιο προχωρημένο, να το πούμε, μηχάνημα για να εκτελεί μαθηματικούς υπολογισμούς. Έτσι προχωρούμε σιγά-σιγά σε πιο βελτιωμένα μηχανήματα. Το 19ο αιώνα όμως έχουμε αρκετές σημαντικές αλλαγές. Του δίνει η Λέδη Αυγούστα, ξέρουμε τον πατέρα της. Ο πατέρας της είναι ο Λόρδος Βίρονας, που είχε πεθάνει στο Μεσολόγγι το 25, αν θυμούμε καλά. Ευτυχώς για τον πλανήτη, την ανατροφή της ανέλαβε η μητέρα της, η οποία την ενθάρρυνε να σπουδάσει μαθηματικά, κάτι πάρα πολλά παράδοξο για την εποχή της, ειδικά στην Αγγλία. Οπότε η Λέδη Αυγούστα είναι πάρα πολύ σημαντική για κάτι συγκεκριμένο. Welcome to History Who's Who. Who is Ada Lovelace? Ada Lovelace was an English mathematician and scientist and was born on the 10th of November 1815. Her full name is actually Augusta Ada King Noel, Countess of Lovelace. She is now thought to be one of the pioneers of early computers. As a young girl, she was fascinated with maths and science, and at 17 years old, she met a man called Charles Babbage, who had designed a cogwheel calculating machine. Ada was amazed by the model that he had made, and they soon became good friends. In 1834, Charles Babbage began work on another more elaborate computer called the analytical engine. And it had been thought that Ada only had a small part to play in the design. However, modern research has now suggested that Ada played a huge part in designing and writing the programs for the machine. But neither Ada or Charles Babbage ever saw it working in their lifetime. Ada died age 36 on November the 27th, 1852. The full-size working machine from the designs of Ada and Charles were not made until 2002 by a team of scientists at the London Science Museum. Ada is now regarded as the first ever computer programmer. And that's Ada Lovelace. Βασικά, Λέδη Αυγούστα θεωρείται ο πρώτος άνθρωπος προγραμμάρης ή υπολογιστή, όχι ηλεκτρονικό υπολογιστή. Απλά οι ιδέες του Μπάμπετ ήταν τόσο προχωρημένες για την εποχή, που δεν υπήρχαν τα εργαλεία και τα μέσα για να μπορέσει να κατασκευαστεί ο υπολογιστής του, κάτι που έγινε σχετικά πρόσφατα. Προς τιμήν της έχει ονομαστεί μια γλώσσα προγραμματισμού, η IATA, και θεωρείται σήμερα ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στην εξέλιξη των υπολογιστών. Όσον αφορά υπολογιστές όμως, πάμε να δούμε τούτο που ονομάζεται ανθρώπινοι υπολογιστές. Γιατί, όσον παράδοξο και να ακούγεται, ήταν επάγγελμα. Ήταν επάγγελμα. Και να δούμε το πώς ξεκίνησε. For millennia, mathematical computations have been vital to human progress. From the work of Isaac Newton to the International Space Station, we've made calculations with increasing efficiency and accuracy. Today, the work is done by computers. Computer, no. A programmable high-speed electronic machine that performs mathematical or logical calculations. In the past, the work was done by human computers. Computer, no. One who computes, a reckoner, a calculator. Intrigued by accounts of Halley's Comet,
French astronomer Alexis Claude Clairaut set out to compute the date of its return. He divided the problem into parts, and with the help of two colleagues, rushed to complete the calculation before the comet's return. The result was surprisingly accurate for its day, and one of the earliest examples of people collaborating to perform complex computations. The march of human computing accelerated in the Industrial Revolution. The new strategies of mass production, division of labor, and manager supervision that were transforming manufacturing were also effective in computing. Complex calculations, divided into simple parts, computed by teams of laborers with basic math skills, meant fast results. Computing opportunities now opened to women, because they were skilled, but also because mass production depended upon their cheaper labor. During the Great Depression, the WPA took an interest in computing and created work for the unemployed. In the winter of 1937-38, they needed more jobs. One of the Washington, D.C. officers suggested that they put together a computing group. They structured this office following a classic model. At the top of the structure were a few scientists. Beneath them, a group of planners. Underneath the planners, there were 450 workers who did the actual computation. The group lasted for a decade. It actually survived the demise of the WPA itself. The Mathematical Tables Project completed 28 volumes of calculations that enabled advances in science, engineering, and industry. World War II. Men were sent to battle, and women were again in demand as computers, this time performing the calculations of war. In 1945, six of these women trained to program a groundbreaking electronic machine that calculated artillery shell trajectories, the ENIAC. Setting up a problem for computation on the ENIAC took several days. The ENIAC women simplified the process by using a method to store programs. Then you never had to set up the machine again. All you had to do was to set the switches and the function tables. So the horrendous problem of programming the ENIAC was gone. Today, the ENIAC women are recognized as pioneers of computer programming. The final grand project of human computers, 10 years in the making, was the Handbook of Mathematical Functions. 1,000 pages of computing formulas and tables, including many from the WPA Mathematical Tables Project. Published in 1964, it was a valuable tool for 20 years. But it debuted the same year as this computer, a huge leap forward in powerful mainframe computing. Increasingly replaced by electronic machines, some human computers found work as programmers. Their contribution and legacy will not be forgotten. Some may even say it can't be calculated. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά το θέμα των ανθρώπινων υπολογιστών. Είδατε, φαντάζομαι ότι σε κάποιες εικόνες υπήρχαν και άντρες μαζί τους. Ο λόγος που προτιμούσαν τις γυναίκες ήταν επειδή προγραμματισμός θέλει υπομονή, επιμονή και προσοχή στις λεπτομέρειες, αλλά κυρίως επειδή αμείβονται με λιγότερα χρήματα. Οπότε, στις ομάδες που υπήρχαν άντρες και γυναίκες μαζί, ενώ έκαναν την ίδια δουλειά φαινομενικά, εν τούτης οι άντρες επιρρώνονταν παραπάνω από τις γυναίκες. Και το πράγμα το θεωρούσαν κάτι το φυσιολογικό. Πάμε να δούμε τις δεκαετίες. Πάμε να δούμε μια γνωστή ηθοποιό. Φαντάζομαι ότι ξέρετε τι. Είναι η Χέρι Λαμάρ, μια γνωστή ταινία της Έμο Σανσόν και η Δαλιδά. Εκτός ότι ήταν πολλά διάσημη και εξαιρετική ηθοποιός, η Χέρι Λαμάρ γνωστή ακόμα ένα πράγμα.
Είχε παρατηρήσει κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν Εβραία μεταξύ, οπότε ήθελε να βοηθήσει στο Δεύτερο Παγκοσμίου Πόλεμο του συμμάχου. Είχε παρατηρήσει ότι οι τορπίλες των Ηνωμένων Πολιτειών δεν μπορούν να βρουν με ακρίβεια του στόχου του. Οπότε, με τη βοήθεια ενός πιανίστα, δημιούργησαν μια δική του τεχνολογία, εναλλασσόμενο συχνότητο, όπου μπορούσαν ασύρματα να τις ελέγξουν με μεγαλύτερη ακρίβεια. Η τεχνολογία που δημιούργησε η Lamar αποτέλεσε τη βάση για τεχνολογίες στις οποίες βασίζεται το Wi-Fi και το Bluetooth σε ένα σημείο που έχουμε σήμερα. Τώρα βλέπουμε ότι είναι μια πολλά πολλά σημαντική συμβολή. Και βέβαια τούτο που είδαμε πριν και στο βίντεο, οι πρώτοι υπολογιστές προγραμματίζονταν από γυναίκες οι οποίες μάλιστα είχαν καταφέρει να έβρουν και τρόπους να βελτιώσουν τη λειτουργία τους. Το 1950 συνεχίζεται η εξέλιξη των υπολογιστών, γιατί πλέον μιλούμε για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Και πάμε να δούμε την εξέλιξη των προγραμμάτων. Ως την εποχή που μετρούσε ήταν το λεγόμενο hardware, το μηχάνημα. Η συγκεκριμένη Grace Hopper ήταν μαθηματικός και ήταν προγραμματιστής. Τότε ακόμα δεν υπήρχε η έννοια του προγραμματιστής υπολογιστών ή το να σπουδάσει κάποιος πληροφορική. Σπουδάζαν μαθηματικοί στην ουσία να σπουδάσουν με υπολογιστές ή σε μια άλλη περίπτωση φυσική. Η Grace Hopper, ένα από τα πράγματα που είναι ότι έπρεπε να δημιουργηθεί ένας τρόπος να μπορούμε να μιλούμε με το μηχάνημα, με τον υπολογιστή, εύκολα. Οπότε δημιούργησε μια γλώσσα προγραμματισμού, την COBOL, με την οποία μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε σχεδόν αγγλικές λέξεις για να δώσουμε εντολές. Είναι μια από τις πιο μεγάλες μορφές στον χώρο της πληροφορικής, η Grace Hopper. Επίσης, ο όρος bug, όταν θέλουμε να πούμε ότι ένα πρόγραμμα έχει προβλήματα, λέμε έχει bugs, δημιουργήθηκε από την Grace Hopper όταν παρατήρησαν έναν υπολογιστή να συμπεριφέρεται παράξενα και όταν τον άνοιξαν είδαν ότι ένα σκόρος είχε μπει μέσα, το καλέσε βραχυκύκλωμα, άρα έμεινε όρος bug του τότε. Να πω ότι η Grace Hopper, εκτός που σπουδαία επιστήμονας, ήταν και αντινάβαρχος στο πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Προχωρήσουμε λίγα χρόνια μετά, είναι λάθος το μεταξύ, έτσι ονομαζόταν η NASA στα πρώτα στάδια της λειτουργίας της. Ήταν η προσπάθεια να φτάσουν να φτάσει πρώτο στο διάστημα. Οπότε είχαμε την ανάγκη να υπολογίζουμε μεγάλη ακρίβεια την τροχιά στην οποία ήταν να θέσουν ένα διαστημόπλιο, ένα δορυφόρο. Διαφορετικά ήταν να πέσει κάτω, ήταν να χαθεί στο διάστημα. Έτσι πάλι χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν γυναίκες κυρίως ως υπολογιστές. Αν είναι φωτογραφία, αν είναι η Άννη, μια από τις πρώτους εργαζόμενους στην NASA. Μια εξαιρετική ταινία που εγώ συνιστώ να δείτε, το Hidden Figures, που μιλάει για τρεις Αφροαμερικανές που ήταν πάρα πολλά σημαντικές στις πρώτες διαστημικές πτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, βασίζεται σε πραγματική ιστορία, πραγματικό βιβλίο. Να δούμε λίγο την ιστορία τους. Αν μας αφήσει ο υπολογιστής. I like what I was doing. I like work. But little did I think it would go this far. Katherine Johnson. Katherine G. Johnson. Katherine Johnson. Mathematics is the basis of the whole thing. You graduated from high school at 14, college at 18. Everybody knew you had a big old brain on you by that time. But I didn't know But it. You didn't know it. Man, you're either right or you're wrong. That I liked about it. She always loved numbers. The professor said, I think you'd make a good math researcher. She said, well, what's that? He said, well, that's for you to find out. That was her dream. Katherine Johnson found her way to Hampton, Virginia, and there is NASA. NASA was hiring black mathematicians. Just opened it up to women
I was finally going to find out what a research mathematician did. Those women took a seat, and that changed our country. Katherine Johnson was a trailblazer. She became what was known then as a computer, or a calculator, or a human computer. Courage is just one of many words that describe this woman. Being the first woman in the room of all white men in a time when that was not popular. The courage to even walk in that room with your head held high. I don't think many people could do that. When I think about my experiences and those of Katherine Johnson, I am completely in awe. She overcame so much more overt prejudice, so many more challenges than I was ever faced with. In 1957, when the Russians launched the Sputnik satellite, the space race then became her job. Calculating trajectories for Mercury missions and Project Apollo. Katherine Johnson was so good at what she did. They needed her as an engineer. When they had briefings, I asked permission to go. And they said, well, the girls don't usually go. And I said, well, is there a law? I began attending the briefings, and gradually I did more. The Eagle has landed. When they were leaving the moon, going back, that was the part that I worried about. They should be exactly correct on that. And I'm sitting there hoping I'm right, too. Without mathematicians, those great moments wouldn't have happened. In her 33 years at NASA, Katherine was a pioneer who broke the barriers of race and gender. Everyone can excel in math and science and reach for the stars. Katherine often remarked that even though there were medals and awards and so many things that she received and honors, her favorite thing to receive were letters from children. Katherine Johnson has taught me not to let anyone bring me down and that women are capable of doing anything they want to do. Katherine Johnson has taught me to believe in myself and my capabilities. Katherine Johnson was an amazing African-American female mathematician who changed the world. Because of Katherine at NASA, we've embraced that diversity of thought only improves our capacity to make change both in outer space and here on Earth. Now younger versions of myself don't have to wait until they're an adult to finally hear about her, to let her be a role model in their lives today. My problem was to answer questions, and I did that to the best of my ability at all times, and it was a joy. Το ήταν η Κάθριν Τζόνσον, μια από τις τρεις πολλά σημαντικές γυναίκες που υπήρχαν τότε στη NASA για να μπορέσουν να κάνουν τους υπολογισμούς που χρειάζονταν. Όταν στέλνεις ένα διαστημόπλιο, ειδικά όταν πηγαίνεις στο φεγγάρι, στην ουσία έπρεπε να υπολογίσουν πού θα ήταν το φεγγάρι όταν θα έφτανε. Έτσι, οι υπολογισμοί ήταν απίστευτοι. Οι πρώτοι υπολογιστές μπήκαν αργότερα, αλλά τα πρώτα χρόνια των πρώτων διαστημικών πτήσεων, ειδικά των Αμερικανών και των Σοβιετικών βέβαια, γίνονταν όλα με το χέρι, γιατί οι υπολογιστές έκαναν και λάθη. Έτσι, στα πρώτα χρόνια τουλάχιστον, μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 50, έπρεπε να επιβεβαιώνουν μόνοι τους οι μαθηματικοί τους υπολογισμούς που έφκαλε ο υπολογιστής. Έτσι, αντιλαμβάνεστε τι πρόβλημα ήταν τούτο. Καθώς συνεχίζει βέβαια το ταξίδι της NASA, εμφανίζεται μια άλλη πολλά σπουδαία μαθηματικός, η Margaret Hamilton. Η μετάφραση του κόμικ στα ελληνικά έγινε με την άδεια της σελίδας futurism.com. Η Margaret Hamilton είναι από τους πρώτους στον κόσμο software engineers, δεν υπήρχε καν ο όρος τούτος. Βοήθησε να αναπτυχθούν πολλές από τις αρχές που έχουμε σήμερα όσοι σπουδάζουν
υπολογιστές. Και βέβαια, είναι ένας από τους κύριους λόγους που έπαιρνε ο άνθρωπος στο φεγγάρι. Αποφύτησε το Πανεπιστήμιο το 1958 και ξεκίνησε να εργάζεται σε εταιρείες που ασχολούνταν με έρευνες στην αρχή. Βλέπουμε να με βέβαια κάποια κλασικά επαγγέλματα της εποχής για γυναίκες, ήταν δαχτυλογράφοι, ήταν για υπολογιστές και βέβαια είχαν ξεκινήσει να εμφανίζονται οι πρώτες γυναίκες που όντως ασχολούνταν με πληροφορική, όπως η Grace Hopper. Η Margaret Hamilton το 1959 ευρέθηκε στο MIT. Υπάρχει και μια πολλά ωραία ιστορία πώς της αισθαντάνωσαν τον υπολογιστή στο βιβλίο Hackers, αυτό μια άλλη ιστορία. Οπότε άρχισε να δουλεύει αρχικά σε μοντέλα πρόβλεψης του καιρού, καθώς και σε προγράμματα στα οποία θα μπορούσαν να παρακολουθούν εχθρικά αεροσκάφη. Τούτον βοήθησε την να πιάσει δουλειά σε ένα πρόγραμμα των πρώτων διαστημών, των πρώτων οχημάτων που ήθελαν να στείλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Σελήνη. Το MIT, στο οποίο εργαζόταν, κέρδισε ένα συμβόλαιο για να κατασκευάσουν τον υπολογιστή και ξεκίνησε αμέσως δουλειά πάνω στο πρόγραμμα. Στην ουσία ήταν η ίδια σε μια ομάδα που ήταν σχεδόν αποκλειστικά άντρες, παρόλα τούτα είχαν την κύρια ευθύνη της ανάπτυξης του λογισμικού. Και τούτο που βλέπουμε δάμε τα βιβλία ενώ κώδικας που η ίδια έγραψε για τον υπολογιστή του Apollo. Να πούμε δάμε ότι η LEGO σε συνεργασία με την NASA έχει δημιουργήσει ένα κουτί, εδώ δάμε, το μοντέλο της Margaret Hamilton, του Τάντρα, για το οποίο έχω και στην τάξη μου για να δείχνω στους μαθητές μου. Λοιπόν, για να επιστρέψω πίσω, η Margaret Hamilton πολλά γλύωρα έγινε η ηγέτης της ομάδας ανάπτυξης του λογισμικού. Να πούμε ότι ταυτόχρονα με τη δουλειά της εμεγάλωνε και την κόρη της. Οπότε αν είχε ένα διπλό ρόλο, όχι και τόσο εύκολο, ειδικά για μια γυναίκα. Τον τούτο τη Google το σημερινό για την ημέρα της γυναίκας είναι το πράγμα τονίζει το, τούτον το ρόλο. Χάρη στη δουλειά της, το 1969 το Apollo 11 ξεκίνησε για το μεγάλο ταξίδι. Βέβαια, όταν πλησίαζαν στην Σελήνη, λίγα λεπτά πριν την προσελήνωση, ξεκίνησε το κομπιούτερ να προειδοποιεί για κίνδυνο. Υπήρχε κάποιο λάθος στους υπολογισμούς. Όμως, ευτυχώς για τους ίδιους, η Margaret Hamilton είχε προβλέψει ότι πιθανόν κάτι να πάει στραβά. Οπότε, είχαν ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα, κάτι που ένα software engineer τούτον πρέπει να το προβλέψει, για να μπορέσουν να ξαναξεκινήσουν το σύστημα. Έτσι, κατάφερε να συνεχίσει η προσελήνωση, με αποτέλεσμα να έχουμε την πρώτη επιτυχή προσελήνωση και βέβαια επιστροφή πίσω των αστροναυτών. Margaret Hamilton θεωρείται σήμερα μια από τους πιο σπουδαίους επιστήμονες της πληροφορικής και έχει θεμελιώσει πάρα πολλά πράγματα που διδάσκονται στο software engineering. Δεκαετία του 70 πλέον ξεκινούν να εμφανίζονται οι πρώτοι υπολογιστές, οι πρώτοι προσωπικοί υπολογιστές. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70, ακόμα και το να αναφέρεις για προσωπικό υπολογιστή ήταν ανόητο, δεν υπήρχε καν ο όρος. Επίσημα, ο πρώτος προσωπικός υπολογιστής που κυκλοφόρησε στο παζάρι ήταν το 1978 ο Apple II, αλλά τώρα είναι μια άλλη ιστορία. Μια πολλά σημαντική μορφή στον χώρο των υπολογιστών είναι η Adele Goldberg, η οποία είχε δημιουργήσει μια γλώσσα προγραμματισμού, τη Smalltalk. Η Smalltalk αποτελεί έναν εξαιρετικά σημαντικό βαθμό, γιατί επέτρεψε στη Xerox να δημιουργήσει τον πρώτο υπολογιστή που δούλευκε με mouse και βέβαια μετά τον διάσημο περίπατο που έκαναν τα παιδιά της Apple και καταφέρουν να δημιουργήσουν το πρώτο Lisa, το οποίο ελπίζουμε σύντομα να έχουμε στο Μουσείο Υπολογιστών. Δεν επεριοριστήκαμε. Πάνω στο Smalltalk αναπτύχθηκε το 2006 το Squeak eToys, έναν περιβάλλον το οποίο επέτρεπε εύκολα σε μαθητές, χωρίς να χρειαστεί να μάθουν εντολές, να προγραμματίσουν τα δικά τους παιχνίδια. Και το Squeak eToys ήταν η βάση για τούτο που ξέρουμε σήμερα ως Scratch. Ήταν ο πρόγονος του. Βασικά ήταν ο πρόγονος του, όντως. Δεκαετία του 80, εντωμεταξύ, γιατί μεταφερόμαστε παράλληλα, πλέον αρχίζουν να εδραιώνονται οι προσωπικοί υπολογιστές. Έτσι ξεκινούμε να έχουμε νέα επαγγέλματα. Η κυρία εδώ είναι η Susan Kerr.
Η Susan Kerr ήταν υπεύθυνη για το σχεδιασμό των εικονιδίων του πρώτου Macintosh. Θα με βλέπουμε κάποιες εικονιδίων, όπως ο Steve Jobs. Εκτός από την Apple, η Susan Kerr ήταν υπεύθυνη για το σχεδιασμό πολλών εικονιδίων και εφαρμογών για τις πρώτες εκδόσεις των Windows, όπως το Solitaire που ήταν δικός της σχεδιασμός. Μαζί με τις εφαρμογές των πρώτων προσωπικών υπολογιστών, εμφανίζονται και τα πρώτα ψηφιακά παιχνίδια, βέβαια, όπου δαμέ έχουμε μια πολλά σημαντική προσωπικότητα. Είναι η Ροπέρτα Ουίλιαμς, η οποία σε πολλά μικρή ηλικία είχε δει τον υπολογιστή που έφερε ο σύζυγός της στο σπίτι για τη δουλειά του. Ανακάλυψε ένα παιχνίδι που είχαν δημιουργήσει, ονομάζεται Adventure. Τα παιχνίδια Adventure, όπως ονομάζονται, είναι παιχνίδια όπου βασίζονται σε κείμενο, πάρα πολύ κείμενο, αλλά πρέπει εσύ να δώσεις εντολές για να μπορέσει να προχωρήσει η πρόοδος του παιχνιδιού. Είναι ενθουσιαστή με τούτο. Οπότε σχεδίασε το δικό της παιχνίδι. Το δαμέ. Και είναι το πρώτο παιχνίδι για υπολογιστές του συγκεκριμένου τύπου που είχε γραφικά. Ήταν, βλέπουμε τώρα κάτι πάρα πολύ απλό που θα μπορούσε να σχεδιάσει ένα μαθητή δημοτικού σε πιο μικρές τάξεις, αλλά στην ουσία για την εποχή του ήταν πολλά επαναστατικό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Βέβαια, ο Ροπέρτα Ουίλιαμς είναι γνωστή γιατί έφερε μια επανάσταση στα παιχνίδια με τη δημιουργία των πρώτων παιχνιδιών περιπέτειας με κινούμενα γραφικά. Που ήταν το King's Quest 1, όπου ελέγχουμε τον μικρό υπόδη στο πρώτο παιχνίδι, συναντά γρίφους, πρέπει να τους λύσουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Με παρόμοιο τρόπο, μια άλλη πολλά σημαντική προσωπικότητα είναι η Anita Sinclair, η οποία δημιούργησε επίσης μια δική της εταιρεία για να βγάλει και η Anita Sinclair παιχνίδια περιπέτειας, τα οποία βασίζονται πάνω σε πολλά πολύπλοκο σύστημα αναγνώρισης οδηγιών και έτσι είχαμε διαδραστικές ιστορίες, εξαιρετικές και περιγραφές που δίνει στα παιχνίδια της. Δεκαετία του 80, μια εταιρεία, η Acorn, κατασκευάζει έναν προσωπικό υπολογιστή για το PVC για να μπει στα αγγλικά σχολεία. Προς τα μέσα της δεκαετίας του 80, ξεκινούν να σκέφτονται το επόμενο μηχάνημα που να κατασκευάσουν. Οπότε η Sophie Wilson το 1983 ξεκινά να σχεδιάζει τον επεξεργαστή του επόμενου μηχανήματος. Ονόμασε τον Acorn Risk Machine. Θα πιάσουμε τα αρχικά Acorn Risk Machine, είναι ARM. Και βασικά τούτη η Sophie Wilson στην ουσία σχεδίασε τον επεξεργαστή, τον πρόγονο τον επεξεργαστή, γιατί βασικά βασίζονται πάνω στον ARM, που έχουμε σήμερα στα tablets μας, στα κινητά μας τηλέφωνα, ακόμα και στα νέα μοντέλα της Apple, βασίζονται πάνω στον ARM. Έτσι, η Sophie Wilson είναι το άτομο το οποίο σχεδίασε τον ARM, θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες. Οφειλόταμε να πω ότι η Sophie Wilson είναι μια παραδοξότητα στη σημερινή παρουσίαση. Ποια άποψη? Η Sophie Wilson είχε γεννηθεί άντρας. Αργότερα έκαμε επέμβαση αλλαγής φύλου, αλλά η ίδια αυτό προσδιορίζεται ως γυναίκα, οπότε εντάσσονται μέσα στις γυναίκες. Αν και μπορούμε να κάνουμε ένα άρκειο για τις ευκαιρίες που είχε, παρόλα που το contribution της είναι αδιαφυσβήτητο. Πάμε να δούμε σήμερα όμως τι ισχύει. Να αναμένει κάποιος ότι το 2022 τα πράγματα θα ήταν πολλά πιο καλά. Είδαμε τις δυσκολίες που υπήρχαν σε προηγούμενες εποχές. Είδαμε τις γυναίκες να δουλεύουν ως υπολογιστές μαζί με άντρες, να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα, να αμείβονται όμως λιγότερα. Και οι γυναίκες που είδαμε έπρεπε να παλέψουν πάρα πολλά για να μπορέσουν να αναδειχθούν σε μια ανδροκρατούμενη περιοχή. Δυστυχώς σήμερα συνεχίζει να ισχύει η ανισότητα. Και το παράδοξο ήταν ότι μέχρι τη δεκαετία του 50, δεκαετία του 60, αριθμητικά οι γυναίκες ασχολούνταν περισσότερο με τους υπολογιστές παρά οι άντρες. Κυρίως λόγω και του πιο φτηνού κόστους που είχαν. Έτσι, σιγά σιγά αρχίζει να παραγωνίζεται καθώς προχωρούν οι προσωπικοί υπολογιστές. Να πούμε εδώ ότι η επιστήμη της πληροφορικής έχει το μικρότερο ποσοστό γυναικών με διδακτορικό τίτλο σπουδών και βέβαια καμιά από τις μεγάλες εταιρείες που έχουν αξία πέραν του ενός τρεις δεν έχει γυναίκα σε ψηλή θέση. Η Apple μπορεί να
να ισχυριστεί ότι είσαι σε κάπως καλύτερη θέση με τον Tim Cook, ο οποίος Tim Cook ανήκει και στην LGBT κοινότητα, τον είναι μια άλλη ιστορία για την άλλη παρουσίαση. Όμως, όλες οι εταιρείες βρίσκονται πολλά χαμηλά στο ποσοστό γυναικών που εργοδοτούν σε ψηλές θέσεις. Τούτο είναι κάτι που προσπαθούν να το αλλάξουν, αλλά ακόμα δεν τα έχουν καταφέρει. Τώρα, το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Η έρευνα έχει δείξει δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι εξακολουθούν να μην αμείβονται το ίδιο με τους άντρες. Άρα το πράγμα λειτουργεί ως αντικίνητρο. Και ο δεύτερος σημαντικός ρόλος, που να μην ακριβώς είναι ένας από τους στόχους της σημερινής παρουσίασης, και έχει να κάνει με εμάς τους εκπαιδευτικούς, γιατί υποθέτω οι περισσότεροι σήμερα θα είμαστε συνάδελφοι. Μέχρι την ηλικία των 15, τα κορίτσια έχουν ενδιαφέρον να ασχοληθούν με θέματα που αφορούν την τεχνολογία ή τέλος πάντων θέματα STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, που τα 15 και μετά σταματούν να έχουν ενδιαφέρον να συνεχίσουν και καταλήξουν σε σπουδές. Ένας από τους λόγους είναι το θέμα του μισθού. Ένας άλλος σημαντικός ρόλος είναι όμως ότι δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν γυναίκες role models για να ακολουθήσουν. Τα εκπαιδευτικά μας συστήματα και ειδικά το παραπρόγραμμα, το Hidden Curriculum, που υπάρχει εντέθκιο, που δημιουργεί την εντύπωση λανθασμένα ότι οι συγκεκριμένοι τομείς είναι μόνο για άντρες. Και τούτο είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Έλεγα και πριν ότι στα βιβλία, για παράδειγμα, της γλώσσας της έκτης τάξης, υπάρχει μόνο μια σελίδα που αναφέρεται σε γυναίκες επιστήμονες. Όλα τα υπόλοιπα βιβλία δίνουν την εντύπωση ότι κάποια επαγγέλματα είναι καθαρά ανδροκρατούμενα. Αυτό το πράγμα προσπαθούν διάφοροι οργανισμοί να το αλλάξουν. Η Microsoft με δικά της προγράμματα, η Google με δικά της προγράμματα, όπως για παράδειγμα το Initiative Girls Who Code, και πολλοί οργανισμοί που προσπαθούν με διάφορους τρόπους να ενισχύσουν. Αυτό το πράγμα κάνουμε το και εμείς ως εκπαιδευτικοί, προσπαθούμε να το κάνουμε. Επίσης, για να τσίμε και λίγο με το καπέλο του Μουσείου Υπολογιστών, και ένας από τους υποέμφασης στόχους που έχουμε στο Μουσείο Υπολογιστών, δώσαμε. Δηλαδή, να καταρρύψουμε το στερεότυπο. Γι' αυτό έχουμε δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει να κάνει ακριβώς με το θέμα. Τώρα, τι κάνουμε με τα παιδιά που έχουμε συντάξει. Καταρχάς, μπορούμε να εμπλουτίσουμε τη βιβλιοθήκη των τάξεων με εξαιρετικά βιβλία, τα οποία ακριβώς προσπαθούν να αναδείξουν πολλά σημαντικά πρόσωπα. Για παράδειγμα, το Ιστορίες Καληνύχτας για Επαναστάτριες έχει 100 σπουδαίες γυναίκες σε όλους τους τομείς, όχι μόνο των επιστημών, σε άλλους τομείς. Έχει βγει και δεύτερο βιβλίο. Υπάρχει ακόμα ένα που είναι οι μετανάστριες που άλλαξαν τον κόσμο. Τώρα τα βιβλία έχω τα αγοράσει για τα παιδιά μου, όταν κάποια που τα παίρνουν στο σχολείο για να τα δανείσουν. Επίσης, μια σελίδα που μπορείτε να επισκεφτείτε είναι η ιστοσελίδα του Μουσείου Υπολογιστών, στην οποία να βρείτε το εκπαιδευτικό μας υλικό, που βέβαια εμπλουτίζεται έτσι, να το εμπλουτίσουμε μέσα στο Πάσχα και με πρόσθετο υλικό. Αλλά υπάρχει αρκετό υλικό το οποίο μπορείτε να βρείτε με διάφορες δραστηριότητες που αφορούν τους υπολογιστές και βέβαια σημαντικές γυναικείες προσωπικότητες, που, όπως είπα, είναι λίγο που εμπλωτίζεται. Επίσης, στην ιστοσελίδα μας, mathesis.org, να πρέπει να πατήσετε πάνω στο σύνδεσμο VLE, μόλις μπείτε στην κυρία σελίδα, θα δείτε το σύνδεσμο σημαντικές γυναικείες μορφές, τον οποίο θα κατεβάσετε αύριο την παρουσίαση, αλλά και σήμερα το παιχνίδι μπορεί να δείξουμε. Κάποια άλλα αρχεία που θα ανεβάσουμε επίσης είναι εικόνες που αφορούν σημαντικές γυναικείες μορφές. Τούτες τις εικόνες έχω μέσα στην τάξη μου, από τη μια άκρη του τοίχου που είναι οι πίνακες μου ως την άλλη, οπότε μπορούμε να τα λέμε με τους μαθητές. Κάτι που έκαναμε, που είναι ένα πάρα πολύ απλό παιχνίδι, το οποίο μπορείτε να παίξετε με τα παιδιά και να σας το δώσουμε σε PDF για να προτυπώσετε, είναι το συγκεκριμένο. Είναι κάρτες, είναι μόνο 6, έχουμε παραπάνω, απλά θα έβαλα ένα screenshot, που είναι σημαντικές προσωπικότητες. Προσπάθησα να κάνω μια έρευνα όσον αφορά τα ενδιαφέροντα τους και τις σπουδές τους, για να δικαιολογήσω τους αριθμούς που έχω βάλει σε κάθε
προσωπικότητα. Βλέπετε τα μέμος ότι είναι περιοριστικά μόνο σε επιστήμονες, σε δημιουργούς παιχνιδιών. Έχουμε για παράδειγμα τη Χέλεν Κέλλερ. Η Χέλεν Κέλλερ ήταν μια κοφή και τυφλή κοπέλα. Παρόλα τούτα θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές λογοτέχνες του πλανήτη σήμερα. Λοιπόν, το παιχνίδι πώς παίζεται. Στην ουσία, εσείς χρησιμοποιάτε το ζάρι. Το ζάρι έχει 6 πλευρές. Κάθε πλευρά είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που έχουν πάνω οι κάρτες. Οπότε οι μαθητές σας κρατούν έναν αριθμό καρτών, παίζουν σε ομάδες των 3-4. Ρίχνουν το ζάρι, πέφτει για παράδειγμα στα μαθηματικά. Άρα πρέπει να πιάνουν την πρώτη κάρτα που έχουν μπροστά τους τα παιδιά και να δουν πάνω στην κάρτα ποιο χαρακτηριστικό υπάρχει. Ας υποθέσουμε ότι ήρθαν τα μαθηματικά, πάμε στην κάρτα, έχει κάποιος τη Margaret Hamilton, έχει 10. Το άλλο παιδί έχει τη Hedy Lamarr, συγγνώμη, στα μαθηματικά έχει 7. Άλλο παιδί, τη Helen Keller, στα μαθηματικά έχει 7. Και κάποιον άλλο παιδί, έχει έναν Ίνα Σινκλέρ, που στα μαθηματικά έχει 8. Άρα το παιδί που στα μαθηματικά έχει 10, να πιάσει τις κάρτες των υπολείπων. Αν πέσει ισοψηφία, απλά ξανασύρνουν το ζάρι. Έτσι, είναι ένα απλό παιχνίδι. Πάρα πολύ απλό, που μπορείτε εύκολα να τυπώσετε τις κάρτες τούτες με το ζάρι. Αλλά έχει στόχο ακριβώς να τονίσει τους τομείς τους οποίους ξεχωρίζουν κάποιες κοπέλες, κάποιες σημαντικές προσωπικότητες. Συγγνώμη. Τούτη είναι μια έκδοση. Πρέπει να σας πω ότι δουλεύουμε σε μια νέα έκδοση του παιχνιδιού, τώρα το πότε δεν έχω ιδέα. Ελπίζω μετά το καλοκαίρι. Όπου η νέα έκδοση εν τούτη. Τούτες είναι οι κάρτες στις οποίες δουλεύουμε το τελευταίο διάστημα. Βλέπετε, έχουν παραπάνω λεπτομέρεια και στο πίσω μέρος τους υπάρχει και QR code, άρα μπορεί να σκαναριστεί κιόλας με το κινητό τηλέφωνο ή με το tablet, ώστε να μεταφερθεί στην ιστοσελίδα για πρόσθετες πληροφορίες, αλλά και κάποια πολλά απλά ψηφιακά παιχνίδια. Προσπαθούμε να δούμε κατά πόσον να λειτουργήσουν αυτόνομα με κάποιες κάρτες ερωτήσεων-απαντήσεων ή να το συνδυάσουμε και με κάποιον ταμπλό. Το πράγμα μελετούμε το ακόμα, οπότε να δουλέψουμε στο καλοκαίρι, ελπίζω του χρόνου τον Μάρτιο, που να κάνουμε την αντίστοιχη παρουσίαση που κάνουμε τώρα, να μπορέσουμε να σας δώσουμε το επόμενο παιχνίδι που είναι τούτο. Λοιπόν, να κλείσω με μια φράση της Margaret Hamilton: μην αφήσετε το φόβο να μπει στο δρόμο σας, μην φοβάστε να συνεχίσετε ακόμα και αν τα πράγματα φαίνονται να είναι αδύνατα, ακόμα και όταν οι ειδικοί λένε πως είναι αδύνατο. Μην φοβηθείτε να είστε μόνοι, διαφορετικοί, να είστε λάθος, να παραδεχτείτε τα λάθη σας. Μόνο όσοι τολμούν να αποτύχουν παταγωγώς μπορούν να πετύχουν σημαντικά πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι ειδικά οι γυναίκες που είδαμε των προηγούμενων δεκαετιών, ειδικά, είχαν να αντιμετωπίσουν την φρικτή προκατάληψη που υπήρχε. Και παραπέμπω στο βίντεο που είδαμε την Κάθριν Τζόνσον, που ήθελε να λαμβάνει μέρος στις συνεδρίες που είχε η NASA τότε. Και λέω της, έλαμβάνω μέρος γυναίκες. Και απάντησε, υπάρχει νόμος που το απαγορεύει. Απάντησε όχι, όταν ξεκίνησε να το κάνει. Ωραία. Είμαστε εντός του χρόνου. Να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και να δούμε αν έχετε ερωτήσεις για να συζητήσουμε. Λοιπόν, έχετε κάποιες ερωτήσεις, κάτι που θα συζητήσουμε. Παρακαλώ. Ο Νικόλας, μπορείτε να ανοίξετε το μικρόφωνο σας εντωμεταξύ. Ένα λεπτάκι να δω, μήπως για κάποιο λόγο δεν λειτουργούν. Όχι, τα μικρόφωνα σας λειτουργούν. Νικόλα μου, πρέπει να ανοίξεις το μικρόφωνο σου. Να ρωτήσω κάτι. Με ακούτε, φαντάζομαι, σωστά? Ναι. Ωραία. Εντάξει, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το μικρόφωνο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ακόμα και το chat, θέλετε, για κείμενο. Λοιπόν, το Μουσείο Πληροφορικής
Νικόλας, άνοιξε την κάμερα. Νικόλα. Ναι, μ' ακούτε τώρα? Ναι, ναι, μια χαρά, μια χαρά. Α, γεια σας από μένα. Εγώ από τη χάλη του δεκανήσου σας παρακολουθώ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα ακούσαμε. Ναι. Είμαι εκπαιδευτικός πληροφορικής στο γυμνάσιο εδώ. Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ η αναφορά που κάνατε στη Ρομπέρτα Γουίλιαμς, επειδή εγώ έχω μεγαλώσει με αυτά τα παιχνίδια τη Σιέρα. Και θα ήθελα να σας προτείνω να δείτε ένα ντοκιμαντέρ του Netflix, λέγεται High Score. Έχει πάρα πολλές πληροφορίες για τη Ρομπέρτα Γουίλιαμς και για τη διαδρομή της. Βεβαίως. Το έχω με υπόψη, είναι εξαιρετικό ντοκιμαντέρ. Ξεκινά και δείχνει ακριβώς και την ιστορία γενικά των ψηφιακών παιχνιδιών. Να σας πω ότι στο Μουσείο Υπολογιστών έχουμε σε αυθεντικούς τύπους όλα τα παιχνίδια της Sierra. Έτσι είναι κάτι που μας ευχαριστεί. Χαίρομαι που έχουμε το ίδιο ενδιαφέρον. Κάτι άλλο που ήθελα να πω, επειδή στην αρχή μιλήσατε για τον ψηφιακό γραμματισμό των παιδιών. Μάλιστα. Εγώ θυμάμαι ότι όταν αγόραζα ένα παιχνίδι, όταν ήμουν στο σχολείο, το παιχνίδι για DOS, για παράδειγμα, έπρεπε να παραμετροποιήσω τη μνήμη του υπολογιστή. Είχα μάθει, για να πέσει ένα παιχνίδι, έπρεπε να μάθω για conventional memory, για extended memory και όλα αυτά. Τώρα τα κινητά είναι, ας το πούμε, ένα black box. Ναι. Όταν κάνεις κλικ σε τον ίδιο και το παιχνίδι τρέχει, χωρίς να χρειάζεται να ξέρεις τίποτα για το πώς λειτουργεί από πίσω κάτι. Γι' αυτό το λόγο ίσως τα παιδιά δεν είναι τόσο εξοικειωμένα με την τεχνολογία. Τα κινητά τηλέφωνα έχουν παίξει ένα ρόλο σε αυτό, νομίζω. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι πάρα πολλοί λόγοι γι' αυτό. Τα παιδιά θέλουν αυτό που ονομάζουμε instant gratification, δηλαδή άμεσα να μπουν να κάνουν κάτι που είναι κατανοητό, αλλά στην πορεία έχουν χάσει τα υπόλοιπα. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Απλά το πρόβλημα είναι να καταρρύψουμε εμείς το μύθο ότι τα παιδιά παίζουν τους υπολογιστές στα δάχτυλα τους. Στην πραγματικότητα, τα παιδιά δεν έχουν ιδέα αν είναι υπολογιστές. Απλά ξέρουν να κατεβάζουν και να βάζουν παιχνίδια. Δεν έχουν ιδέα στο να κάνουν απλά πράγματα. Και είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη και να αλλάξουμε ξανά την δομή. Λοιπόν, να είστε καλά, να δούμε το... Η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών δεν έχει καν υπολογιστή στο σπίτι. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν ξέρουν να τους χρησιμοποιούν, δηλαδή πέρα από το να ανοίγουν, να παίζουν παιχνίδια. Για και πάλι, εμένα πήρα πολλές ιδέες από την παρουσίαση. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για... Να είστε καλά, ευχαριστώ. Το Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής, ο κύριος Γιώργος Σεκούρας. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Αλέξανδρε. Να πούμε και χρόνια πολλά στις γυναίκες που είναι στην παρέα μας και... είδαν την παρουσίασή σου. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ένιωσα πολλές στιγμές ότι ακούω τον εαυτό μου να εξηγεί στα παιδιά στην Ελλάδα κάποια πράγματα. Σίγουρα τα λες καλύτερα από μένα γιατί είσαι και εκπαιδευτικός, αλλά χαίρομαι πολλές φορές που πέσαμε στο ίδιο σημείο και επικροτώ το έργο σου και το έργο του Μουσείου Υπολογιστών Κύπρου και να γνωρίζεις ότι είμαι θερμός υποστηρικτής σας και θα είμαι πάντα δίπλα σας, όσο αυτό είναι εφικτό. Αυτό, συνεχίστε μάλλον έτσι. Αυτό θέλω να σχολιάσω. Να σε καλά, Γιώργο μου. Θαυμάζουμε την δουλειά σας, όχι απλά τη βλέπουμε, πραγματικά τη θαυμάζουμε και θεωρούμε τη συνεργασία μας ότι είναι η φυσική εξέλιξη της πορείας μας. Να είσαι καλά. Λοιπόν, άλλος συνάδελφος που θα ήθελε να πει κάτι, να ρωτήσει κάτι. Η Φωτεινή. Αλέξανδρο μου, συγχαρητήρια, εξαιρετική παρουσίαση, τα πάντα. Ειλικρινά δεν είχα γνώση ότι τόσες πολλές γυναίκες συνέβαλαν στην εξέλιξη των υπολογιστών. Εντάξει, το κλειδερό ήταν εκείνο που είπε στην αρχή, βέβαια, ότι λόγω του ότι ήταν χαμηλόμισθε σε προσλαμβάνοντα, αλλά έστω και έτσι η συμβολή του ήταν πάρα πολύ σημαντική. Αλλιώς. Το κέριο σημείο. Πότε ανοίγει το Μουσείο Υπολογιστών για να έρθουμε επίσκεψη, εφόσον μας επιτρέπουν και με τον κορονοϊό? Ωραία, τότε είναι μια πολύ καλή ερώτηση που νομίζω ότι ακόμα μια συνάδελφος έχει ρωτήσει. Χωρίς να θέλουμε να υποσχεθούμε, εμείς ευελπιστούμε ότι αμέσως μετά το Πάσχα. Τώρα το αμέσως μετά το Πάσχα σήμερα είναι εβδομάδα με κάποια επιφύλαξη, θα αρχίσουμε να οργανώνουμε οργανωμένες επισκέψεις,
δηλαδή μικρές ομάδες ατόμων. Το μικρές ομάδες ατόμων όχι μόνο για το θέμα του κορονοϊού, ακόμα και αν δεν είχαμε κανένα μέτρο, μακάρι να φύγουν όλα, γιατί εμάς πλήττει μας. Δηλαδή τα μέτρα, αν αύριο μάθουμε ότι έφυγαν τα μέτρα, να χαρούμε γιατί πλήττει μας. Όμως γιατί έχουμε να κάνουμε με μηχανήματα τα οποία είναι 40 χρονών, τι λέω, έχουμε μηχανήματα του 72, άρα αντιλαμβάνεστε πιο μεγάλα από μένα. Ναι. Και επειδή προς το παρόν θέλουμε να έχουμε τη φιλοσοφία του να επιτρέψουμε στους επισκέπτες να αγγίξουν πάνω, έτσι πρέπει να κρατούμε τις ομάδες που μπαίνουν στον χώρο μικρές, για να είναι διαχειρίσιμες. Επίσης, να σας πω ότι έχουμε δομημένο τρίωρο πρόγραμμα με δραστηριότητες, το οποίο λειτουργούσαμε και στην κρατική εκθέση, λειτουργούσαμε και στο Science Cafe προηγουμένως. Οι μαθητές έρχονται ένα τμήμα, χωρίζονται σε δύο ομάδες, μπαίνουν σε δύο διαφορετικές αίθουσες. Ανάμιση ώρα, αν κάνουν συγκεκριμένες δραστηριότητες, μετά αλλάσουν. Που τούτον ελπίζουμε, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, να το ανοίξουμε για εκπαιδευτικές επισκέψεις που την επόμενη σχολική χρονιά. Όμως, για επισκέψεις Σαββατοκύριακα, όπως σας είπα, μετά το Πάσχα να κάνουμε την ανακοίνωσή μας. Ωραία, ευχαριστούμε. Γιατί απλά τα μωρά, κακά τα ψέματα, ξέρεις εσύ καλύτερα από εμάς, αν δεν δουν οπτικά κάποια πράγματα ως ερέθισμα, γιατί είμαστε στην εποχή της εικόνας, σίγουρα την παρουσίαση να την δείξω κάποια στιγμή στο στόχο συντάξει, αλλά θεωρώ ότι έστω και του χρόνου κάποια στιγμή να έχουν οπτικά ερεθίσματα τέτοια, να είναι ένα ακόμα κίνητρο ότι κοιτάξτε την εξέλιξη, κοιτάξτε πόσο έχουν συμβάλει σαν άτομα, τούτο. Ευχαριστούμε, ήταν εξαιρετικά. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Απλά να δείξω κάτι πριν να δώσω λόγο στην κυρία Καλαματιανού. Στη σελίδα στο εκπαιδευτικό υλικό υπάρχει υλικό πριν την επίσκεψη και υλικό μετά την επίσκεψη. Οπότε το τμήμα που ενάρτηκε για επίσκεψη εισηγούμαστε να κάνει κάποια πράγματα πριν, κάποια πράγματα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, κάποια πράγματα μετά την επίσκεψη. Έτσι υπάρχει μια δομημένη εργασία ώστε να αποκομίσουν οι μαθητές όσο γίνεται περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, κυρία Καλαματιανού, παρακαλώ. Φιλάνθη. Με ακούς, Αλέξανδρε, με ακούς. Πάντα σε ακούω, Φιλάνθη. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Ομολογώ, δεν κατάφερα και λυπάμαι πάρα πολύ από την αρχή να σε παρακολουθήσω, αλλά από τη στιγμή που κάθισα, ομολογώ, ένιωσα έντονη συγκίνηση. Έμαθα πράγματα τα οποία δεν περνούσαν ποτέ από το μυαλό μου. Έχω ενθουσιαστεί γιατί έχεις μιλήσει τόσο πολύ για την γυναίκα. Έχεις και η προσπάθεια που κάνεις πολλές φορές από το καιρό που μιλούσαμε τότε στο σχολείο, ότι προσπαθείς να αλλάξεις και αυτή την, δεν θέλω να πω κουλτούρα, αλλά την ιδέα που έχουν τα παιδιά μας για τα επαγγέλματα, σου δίνω συγχαρητήρια. Λυπάμαι που δεν ενημέρωσα τη μικρή μου την κόρη, η οποία παίρνει μαθήματα, παρακολουθεί πληροφορική. Θα ήταν κάτι το οποίο της άρεσε, γιατί όποτε κάνουμε κουβέντα, μου λέει «Χαίρομαι που επέλεξα αυτό το δρόμο», γιατί μου λέει «Τα μαθηματικά είναι ένας άλλος κόσμος». Έχω αλλάξει τον τρόπο σκέψης μου. Οπότε για μένα αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Εύχομαι να τα πούμε και από κοντά που θα ανοίξει και το Μουσείο Υπολογιστών με το καλό. Και καλή συνέχεια και μπράβο σου. Να είσαι καλά, Φιλάνθη μου. Νομίζω εδώ αξίζει να αναφέρω κάτι. Η πρώτη φορά που είχαμε εφαρμογή του Μουσείου Υπολογιστών ήταν στο Δημοτικό Αγίου Σπυρίδωνα στο Στρόβολο, σε μια αίθουσα η οποία είχε μείνει άδεια. Τα εκθέματα τα είχαμε οργανώσει με τα παιδιά, την έρευνα την είχαν κάνει τα παιδιά. Οπότε όλες οι πινακίδες ήταν κείμενα τα οποία είχαν δημιουργήσει τα παιδιά σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και σε συνεργασία με τις δασκάλες του ολοήμερου σχολείου στο βαθμό της πληροφορικής. Ήταν μια τεράστια παραγωγή γραπτού λόγου. Το έργο των παιδιών μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ, είναι το βιβλιαράκι το οποίο έχουμε. Και επίσης με τη συνάδελφο Φιλάνθη είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε. Είχαν γίνει εγγένεια τότε από τον αντιδήμαρχο Στροβόλου και μάλιστα είχαμε και έναν μικρό καλλιτεχνικό κομμάτι, το οποίο το είχαν αναλάβει τα παιδιά της ειδικής μονάδας που ήταν τα σκάλα τους οι Φιλάνθοι. Έτσι ήταν μια συνεχής προσπάθεια όλων των συναδέλφων για ένταξη, για ενσωμάτωση, να το πω πιο σωστά, όλων των παιδιών στις δραστηριότητες, των παιδιών της ειδικής μονάδας,
και όλων των υπολείπων. Και μάλιστα οι μαθητές της Φιλάνθης ήταν και οι πρώτοι που συμμετείχαν στην πρώτη τρισδιάστατη εκτύπωση που είχε γίνει στην Κύπρο. Έτσι, χαίρομαι που είσαι μαζί μας και χαίρομαι που. Γιατί τούτα είναι πράγματα που συζητούσαμε που τότε, αν θυμάσαι, πριν 11 χρόνια. Βεβαίως και θυμάμαι, και το τι μου είχε κάνει εντύπωση ήταν ότι δεν ξεχνούσες ποτέ τους μαθητές σου. Και το είχαμε συζητήσει ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό τα αγόρια μας να έχουν και αυτό το ενδιαφέρον από μία φιγούρα ανδρική, γιατί στο σχολείο είμαστε όλες δασκάλες. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό όταν φώναζες τον Μιχάλη να έρθει και τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν μας ξεχνούσες. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν χαρά μου. Νομίζω ήταν πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος συνάδελφος που θα ήθελε έτσι κάτι να σχολιάσει, να αναφέρει, να ρωτήσει? Είμαστε ανοιχτοί και σε κριτική, αν κάτι δεν σας άρεσε. Έτσι, εκφραστείτε ελεύθερα. Ωραία. Να είμαστε και εντός χρόνου, χαίρομαι. Λοιπόν, συνάδελφοι, είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. Η ιστοσελίδα μας του μουσείου είναι η συγκεκριμένη. Υπάρχει αρκετό υλικό το οποίο εμπλουτίζεται. Ελπίζουμε το καλοκαίρι να μπορεί να αναβαθμιστεί. Η ιστοσελίδα στην οποία θα βρείτε το υλικό μας είναι αυτή. Απλά πρέπει να πατήσετε πάνω στο σύνδεσμο VLE για να ανοίξει η σελίδα που έχουμε το εκπαιδευτικό υλικό. Θα πρέπει να πάτε εδώ που λέει ρόλος των γυναικών στην εξέλιξη των υπολογιστών. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε λογαριασμό, μπαίνετε απευθείας στη σελίδα. Υπάρχει σε PDF το αρχείο με το παιχνίδι, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε, να τυπώσετε. Βλέπετε εδώ είναι 9 σελίδες, αλλά να ξεπαρεμβάλλονται οι σελίδες που είναι το πίσω μέρος. Αν θέλετε να γλιτώσετε το μελάνι, μπορείτε βέβαια να μην τυπώσετε τις ενδιάμεσες σελίδες. Αυτό είναι καθαρά δικό σας. Έτσι, τις τυπώνετε, τις χρησιμοποιείτε. Τελευταία σελίδα είναι το ζάρι. Και βέβαια θα το εμπλουτίζουμε συνεχώς. Άρα, αυτό το πράγμα το κατεβάζετε, το παίρνετε, το χρησιμοποιάτε. Αν έχετε ιδέες για εμπλουτισμό του παιχνιδιού, είμαστε στη διάθεσή σας. Λοιπόν, συνάδελφοι, να σας ευχαριστήσω, να σας καληνυχτήσω. Καλή δύναμη, να είστε πάντα υγιείς στη δική σας και ελπίζω να σας δούμε σύντομα στο μουσείο. Λοιπόν, από μένα, καλή συνέχεια. Το βίντεο της εγγραφής θα το αναρτήσουμε στο YouTube κάποια στιγμή αύριο. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.